Έστω μετά πάντων εγώ. Αυτή η εκφόρηση, αυτή η ευλογία υπάρχει μέχρι σήμερα. Το 380 κείμενο της εποχής εκείνης. Και πάντα συμφώνως λεγέτουσαν ότι και μετά το πνεύματός σου. Ο αρχιερεύς, άκους πόμεν τας καρδίες. Πάντας, εύχομαι προς τον Κύριο. Ο αρχιερεύς, ευχαριστήσομαι τον Κύριο. Και πάντας, άξιον και δίκιο. Έτσι γινόταν η λειτουργία, έτσι πρέπει να γίνεται. Τώρα βέβαια, αυτά τα έχουμε εχωρίσει στους άντρες, οι οποίοι νομίζουν ότι έχοντας ένα μικρόφωνο είναι τίποτα τραγουδιστές και πρέπει να τους ακούσουν και να τους θαυμάσουν πάντες και παθαίνουν και το εξής οι καημένοι. Επειδή για να καθιερωθείς σε όλα τα επίπεδα επιστήμης, κοινωνικής προσφοράς, θέλουν και μερικές δεκαετίες, όταν έχεις ένα μικρόφωνο, μπορεί να καθιερωθείς σε ένα απόγευμα. Γι' αυτό τρελαίνονται κάποια παιδάκια, τραγουδιστές, όταν γεμίζουν ένα στάδιο και έχει 100.000, 50.000 κόσμο από κάτω και είναι με αλαλαγμούς. Είσαι Θεός, τους λένε. Τρελαίνονται. Πώς να διαχειριστούν αυτά τα συναισθήματα. Ένας επιστήμονας που έχει δουλεύει 30, 40, 50 χρόνια, δεν τρελαίνεται. Ό,τι και να του πούμε τώρα, ξέρει τι δουλειά έκανε. Έτσι λοιπόν και με ψαρτάρες μας τρελαίνονται, ειδονίζονται, πάνε εκτός λειτουργίας και νομίζουν ότι είναι τραγουδιστές και ξεχνούν ότι κλέψανε τη θέση του λαού. Εκ μέρους του λαού ψάρουν, διότι τα κείμενα γράφουν ο λαός, δεν λέει ο ψάρτης, ο ψάρτης, ο λαός. Τι έγινε όμως μετά τον 5ο-6ο αιώνα, που δεν είχαμε πια κατεχουμένους. Δεν είχαμε βάπτιση ενηλίκων, αλλά έχουμε γενίκευση του νηπιοβαπτισμού. Νηπιοβαπτισμό είχαμε και στην πρώτη εποχή, και στην Αποστολική εποχή. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στην Καβάλα, εβάπτισε τον οίκο του δεσμοφύλακος πανική, δεν βάπτισε το πηγάδι και τον παξέ και τα λοιπά, αλλά όσους είχε ο οίκος. Ο ίδιος, ο Φέλης, η γυναίκα του, τα παιδιά του, η δούλη τους. Σε μία ομιλία που γινόταν, επειδή οι λειτουργίες ήταν βραδινές, δεν θυμάστε μία περίπτωση που ένα νεαρό παιδάκι έπεσε από το παράθυρο κάτω και σκοτώθηκε και ο Απόστολος Πέτρος το ανέστησε. Πώς ήταν παρόν στη σύναξη ένα παιδί, ήταν βαπτισμένο. Λοιπόν, είχαμε βαπτίσεις, αλλά δεν ήταν γενικευμένος ο νηπιοβαπτισμός. Γενικεύθηκε όταν πια μετά τα γεγονότα, τα μεγάλα, τα πολύ όμορφα, μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, μετά το μεγάλο Κωνσταντίνο, μετά το μεγάλο Θεοδόσιο, με το διάταγμα των Μεδιολάνων έχουμε ανεξιθρησκεία, με το Θεοδόσιο έχουμε θέσπιση ότι η Χριστιανική Εκκλησία είναι η επίσημη Εκκλησία του κράτους και έτσι πλέον ελεύθερο το πεδίο και αναπτύχθηκε η Εκκλησία και γενικεύθηκε ο βαπτισμός όλων των ανθρώπων να μην μείνει αβάπτιστος κανένας και αυτό όμως είχε κάποιες συνέπειες διότι μπήκαν στην Εκκλησία άνθρωποι χωρίς κατήχηση όπως και τώρα, νήπια, χωρίς κατήχηση, χωρίς συνέστηση, χωρίς συνειδητότητα και επαφίεται στους γονείς στην Εκκλησία με τα κατοικητικά να δημιουργήσει τη συνέστηση και τη συνείδηση του κράτους. Μετά τον 5ο λοιπόν αιώνα, πρώτον, η μετάβαση από την οργανωμένη συστηματική κατοίκηση σε μια άλλη πιο ελεύθερη μορφή ή και η εγκατάλειψη της κατοίκησης λόγω της επικράτησης του νηπιοβαπτισμού συμπαρέσυρε και την εισαγωγή κατοίκηση τη συστηματική μίμηση στα θέματα της Θείας Λατρείας. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που εμπόδισε και εμποδίζει και σήμερα την ενεργό συμμετοχή του λόγου στη Θεία Λειτουργία είναι η σταδιακή ανάπτυξη της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας. Ήταν απλή η Θεία Λειτουργία. Αυτά που σας είπα προηγουμένως για την λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών του 380, την Κλιμένδιο, ήταν ένας διάλογος. Μετά από αυτά ήταν η ευχή της αναφοράς, ο καθαγιασμός, αυτό ήταν η Θεία Λειτουργία. Σήμερα όμως είναι μια μεγάλη ακολουθία. Προηγείται και ο Όρθρος. Αυτή η ανάπτυξη
έγινε, λειτουργήσε και εις βάρος της ίδιας της λειτουργίας, διότι ναι μεν αρχίζει η λειτουργία με την έναρξη, αλλά οι χριστιανοί κάνουν δική τους έναρξη. Ο καθένας έχει αποφασίσει πότε θα πάει στη Θεία Λειτουργία. Και δεν συμβαίνει αυτό που συνέβη τότε, άρχιζε η λειτουργία με την παρουσία του Επισκόπου και ήταν όλοι παρόντες. Δεν περίμενε κανέναν άλλο, ήταν μαζεμένη όλη η Εκκλησία. Η Θεία Λειτουργία ως συνέχεια του μυστικού δείπνου του Κυρίου παραδίδεται από τον Κύριο και περιγράφεται στη Γενή Διαθήκη. Εν συνεχεία βιώνει το γεγονός της ανάμνησης του Κυρίου στην Αποστολική Εποχή και περιγράφεται πάλι στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στους τρεις πρώτους αιώνες λόγω κυρίως των διωγμών και των άλλων όχι ευνοϊκών συνθηκών, η Θεία Λειτουργία παρέμεινε στην αρχική απλοϊκή της μορφή στους τρεις πρώτους αιώνες. Πολύς πολλά εξωτερικά και λειτουργικά στοιχεία και τους συναπόλυτους συμβολισμούς. Όμως οι ευνοϊκές συνθήκες που προέκυψαν όπως είπαμε από τον Μέγα Κωνσταντίνο κ.τ.λ. συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της λατρείας και τη σύνδεσή της με το στοιχείο της λαμπρότητας ως προς τις μορφές της έκφρασής της. Τότε μπήκαν μεγάλα πνεύματα, πατέρες μεγάλοι, τεράστιοι νόες στην Εκκλησία και έφεραν μέσα στην Εκκλησία και την κουλτούρα τους. Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναπτύχθηκε ο μοναχισμός που ασχολήθηκαν πολύ με τα θέματα της λειτουργίας. Έγιναν προσκυνηματικά κέντρα, τα Ιεροσόλυμα, η Αντιόχεια, η Κωνσταντινούπολη, η Ρώμη, όλα αυτά συνετέλασαν στην ανάπτυξη της λατρείας. Η εξαίρεση ακολουθίας της λειτουργίας φτάνει μέχρι τον 14ο αιώνα. Αν συνδυαστεί η αύξηση των μερών της ακολουθίας της λειτουργίας με το γεγονός της σταδιακής, όλο και πιο χαμηλόφωνης εκφοράς των ευχών, σιγά σιγά άρχισαν να λένε χαμηλά τις ευχές, ούτε μικρόφωνα υπήρχαν, και της ταυτόχρονης αύξησης και όλο μεγαλύτερης προβολής της ψαλμωδίας, δεν υπήρχαν ούτε δύναμης, ούτε αυτές τις ψαλμωδίες περίτεχνες, η οποία βέβαια κατά κύριο λόγο εκχωρήθηκε σε καθιερώνει πρόσωπα τους φιλοψάλτες, αναγνώστες, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα του λόγου του Θεού να δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τα ιερό τελούμενα, αφού ακούει μόνο τις καταλήξεις των ευχών, τις εκφώνησης και τα υπό του χορού των ιεροψαλτών περιτέχνως πλέον αδόμενα. Τρίτο. Αναφυσβείται ένα εμπόδιο για τη συμμετοχή του λόγου στη Θεία Λειτουργία προέκυψε από την επιμονή της χρησιμοποίησης των κλασικών λειτουργικών γλωσσών, δηλαδή της κλασικής αρχαίας ελληνικής, της λατινικής και της σλαβωνικής αργότερα, από τον 1ο αιώνα και μετά, σλαβωνική, στη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Λατρεία. Οι δύο πρώτες γλώσσες, αρχαία ελληνική και λατινική, έπαψαν να ομιλούνται από πολλών αιώνα. Ενώ η τρίτη σλαβωνική, παρότι νεότερη, από το 12ο και 13ο αιώνα εντέθεται, έπαψε και αυτή να ομιλείται. Η λατινική εκκλησία, η Ρωμαϊκή εκκλησία, μέχρι το 65, πήγαινε στην Αφρική και στους Άγριους Αφρικανούς που ήταν πάνω στα δέντρα, τους έβαζε να κάνουν λειτουργία στη λατινική γλώσσα. Διότι απαγορεύεται να γίνει η Θεία Λειτουργία σε μία άλλη γλώσσα εκτός από την ιερή που ήταν για αυτούς η λατινική. Το κατάλαβαν το 65 και έδωσαν την άδεια να μεταφράζεται η λειτουργία τους στις τοπικές διαλέκτους. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα ποτέ, διότι στην Αποστολή πάντα μεταφράζαμε στη γλώσσα στην τοπολιαλιά, στη γλώσσα του ντόπιου πληθυσμού. Οι Σλάβοι κάνουν και αυτοί προσπάθειες, οι Σέρβοι για παράδειγμα, με πρωτοβουλία του Αγίου Ιστίνου του Πόποβιτς, πλέον όλοι οι Σέρβοι λειτουργούν στη νέα σερβική γλώσσα, όχι στη σλαβωνική. Οι Ρώσοι προσπαθούν και αυτοί. Οι Ρουμάνοι δεν είχαν τόσο έντονο πρόβλημα, διότι η γλώσσα της λατρείας τους από το 10ο αιώνα και μετά, ενώ όμως τότε ήταν σλαβωνική ή ελληνική, από το 10ο αιώνα και μετά έγινε η ρουμανική, η οποία μια σύγχρονη γλώσσα κατανοείται πλήρως. Στην Εκκλησία μας αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια δυσκολία, το θέμα της γλώσσας, η κατανόησή της δηλαδή από το λαό, δεν μιλάμε για τους μεγάλους που έχουν μια παιδεία, με αρχαία ελληνικά, ξέρουν ειδικά και τη γλώσσα.
Επί του παράδοσου όμως κρίνεται ότι δεν πρέπει να μετεφραστεί η Θεία Λειτουργία και να εισέλθει ως μεταφρασμένο κείμενο σε λειτουργική χρήση. Υπάρχει ένας προβληματισμός και οι επίσκοποι χρησιμοποιούν μεταφράσεις, αλλά και στα επιστημονικά συνέδρια κατατίθεται ένας προβληματισμός. Αλλά χρειάζεται απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Αυτά δεν είναι θέματα που μπορεί να τα αποφασίζει μόνος του ο καθένας. Τέταρτο, πολλές φορές το λειτουργικό ήθος του Ιερουργού λειτουργήσε ως σοβαρό εμπόδιο για την προσέγγιση και συμμετοχή του λαού στα τελούμενα. Έχει μεγάλη σημασία ποια είναι η δική μας τάση, η δική μας συμμετοχή. Αν εσύ δεν αισθάνεσαι τίποτα, τι θα μεταφέρεις στον άλλο που είναι από κάτω, πού θα τον πας, άμα εσύ δεν βαδίζεις προς μία κατεύθυνση. Ο σοβαρός ευλαβής Ιερουργός, ως αληθινός ιερομύστης, χειραγωγεί το λαό στα τελούμενα, ενώ ο αμελής, αμύητος και απρόσεκτος, σκανδαλίζει και εμποδίζει τη συμμετοχή του λόγου. Μερικές φορές εμείς κληρικοί υποφωνούμαστε το γεγονός ότι υπάρχει το τέμπλο και περπατάμε ανέμελα και βιαστικά μες στο ιερό βήμα, χωρίς να έχουμε συνέστηση πού βρισκόμαστε και τι γίνεται εκεί μέσα. Ξεχνιόμαστε. Πέμπτο, βάσει της αρχαίας παραδόσεως, της πρώτης εκκλησίας τα ήθη των χριστιανών είχαν έντονο λειτουργικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όπως τη λατρεία αποτυπώνει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, το ίδιο άμεσα ή έμεσα αποτυπώνεται, διδάσκονται τα ήθη των χριστιανών. Έκτο, σαν συνέχεια της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί να λεφθεί ότι εδώ στην παραθεώρηση της σημασίας της Θείας Λειτουργίας, με το χήμα στη Θεία Λειτουργία, η μείωση της ενεργού συμμετοχής στη λειτουργία, να μεταλαμβάνουμε δηλαδή, συνετέλεσε και ο υπερτονισμός της σημασίας των καλών έργων της ανάγνωσης της μελέτης της γραφής κατοίκων πολλές φορές που είναι προτεσταντικές επιδράσεις. Βεβαίως χρειάζονται τα καλά έργα, βεβαίως η μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά η Εκκλησία πρωτίστως γνωρίζει τον Κύριο. Το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι αλληλένδετα το Κύριο και η Ευλογία. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Εγώ θέλησα να είμαι ρεαλιστής και αποτυπώνω τη σημερινή κατάσταση σε τρεις κατηγορίες. Αν θέλετε βρείτε και τέταρτη και μου τη λέτε μετά. Υπάρχει πρώτον η παντελής απουσία. Κάποιοι δεν πατάνε ποτέ στην Εκκλησία. Κάποιοι μπορεί και να κοκορεύουν γι' αυτό. Ξέρετε, πάντα μου, εκεί σου όλες κάποιες ταξίδι. Εγώ δεν πάτησα στην Εκκλησία από τότε που με βαφτίσατε. Τι κάνεις τότε? Κάνεις κήρυγμα? Είσαι τόσο χαζός, τόσο αφελής? Καλά να κάνεις. Συνέχισε τον όμορφο δρόμο σου. Να το χαίρεσαι, παιδί. Του κοροϊδεύω. Άλλος έρχεται πότε-πότε. Η δεύτερη κατάσταση είναι η σποραδική ή τακτική, πλην όμως τυπική παρουσία. Όπως έρχεται, όπως μπαίνει στη λειτουργία, βγαίνει. Όπως έρχεται, έτσι βγαίνει. Πολλές φορές και οι ιερουργοί, όπως μπήκαμε, βγήκαμε. Και η τρίτη είναι η αληθινή, η ενεργός παρουσία. Πιστεύω εσείς ανήκετε στην τρίτη κατηγορία. Με τους πρώτους εγώ νομίζω δεν πρέπει να ασχοληθούμε καθόλου. Πρέπει περπατώντας αυτός ο άνθρωπος να τρακάρει σε καμιά κολόνα της ΔΕΗ, να πάθει ένα σοβαρό ατύχημα και να ψάχνετε τι υπάρχει. Εγώ θα χαθεί τώρα. Πού πάω? Κάτι συγκλονιστικό. Πας και ο Θεός ο ίδιος του δημιουργήσει προϋποθέσεις μετάνοιας. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αγωνιστούμε. Αφού έρχονται αυτοί, αλλά μην έχουν τα τσάπα. Να τους δημιουργήσουν συνέστηση, συνείδηση για να έχει καρποφορία η παρουσία τους. Η τρίτη είναι τα τέκνα της Εκκλησίας. Με αυτούς δουλεύουμε, αυτή είναι η παρηγοριά μας, αυτή είναι το ποιμνιο του Χριστού. Σε αυτούς απευθύνονται και τα λόγια τα δικά μου αυτά τα σημερινά για να αυξήσουν τη συνειδητότητα, την συμμετοχή τους, να είναι πιο ενσυνείδητη, πιο βαθιά, πιο ουσιαστική. Έχουμε πει στο θέλοντας ότι θα μιλήσουμε για την εμπειρική μας σχέση με τον Χριστό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα είναι
πρέπει να γίνει μία ζεύξη. Ο Χριστός, η σάρκη θεματική αυτής της χρονιάς είναι άνθρωπος και κάποιος. Ο Χριστός και ο πιστός. Πρέπει να γίνει μία ζεύξη. Να δούμε πρώτα όμως, πιο συγκεκριμένα, η Θεία Λειτουργία. Τι μας λέει η Θεία Λειτουργία για τη ζωή του Χριστού. Θα ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι της Λειτουργίας που είναι η προσκομή, το οποίο σας είναι άγνωστο, διοτηρείται νωρίς από τον ιερέα και μέσα στο Ιερό Βήμα, πολύ πρωί. Η όλη διαδικασία Παρασκευής του Άρτου και του Ήμου, ιδιαίτερα του πρώτου, του Άρτου, έχει μέσα της τον ανθρώπινο κόπο, την πνευματική προετοιμασία και προσφορά την πράξη της αφιέρωσης στον Θεό. Τα λέγαμε χωρίς να θεωρηθεί ότι είναι λόγια που λέγονται ποιητική αδεία, ότι η πράξη προσπομιδής ως έννοια προσφοράς ξεκινά από το σπίτι, όταν με κατάλληλη πνευματική προετοιμασία παρασκευάζεται το πρόσωπο. Ο δε ιερέας έχει πνευματική ευθύνη να ξέρει από ποια χερία προήλθαν τα ευχαριστιακά δώρα. Στην ιερά προσκομιδή συμβολίζονται γεγονότα που συνδέονται αφενός με τη γέννηση του Χριστού και αυτέρουμε το πάθος του Χριστού και του θάνατο. Γύρω από αυτούς τους δύο βασικούς άξονες, ζωή του Χριστού, γέννηση, πάθος, θάνατος, αλλά και τις άλλες πτυχές του έργου της Θείας Οικονομίας, κινείται και η πράξη ιερουργίας της ιεράς προσκομιδής. Αλλά και η συμβολική απόδοσή της έχει πολλούς συμβολισμούς. Η προσκομιδή δηλαδή επιδιώκει να παρουσιάσει συμβολικά μπροστά μας ολόκληρη τη ζωή του Χριστού. Η πρώτη ουσιώδη συμβολική πράξη ιεράς προσκομιδής είναι η εξαγωγή του αμνού. Έτσι, οι κλασικοί ερμηνευτές της Θείας Λειτουργίας βλέπουν να εικονίζεται με την πράξη της εξαγωγής του αμνού από το πρόσφορο, η γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία, εξ οποίας γεννήθηκε σωματικός. Ονομάζεται δε το τμήμα αυτό του προσφόρου που φέρει και την σφραγίδα Ιησούς Χριστός νικά, άμνος, για να γίνει η σύνδεση του Χριστού ως αμνού με τον αμνό των Ιουδαίων, με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτών άφνος, ούτως ου κανείν το στόμα αυτού. Εν ταπεινώσει αυτού η κρίση αυτού ήχθη, εν δέργεια γενναίων αυτού τη διηγήστε. Είναι το 53 κεφάλαιο του Ισαΐα, μιλάει προφητικά σαν να κάνει προσκομίδη, σαν να τη βλέπει ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά και τα λόγια του Ιωάννου του Προδρόμου. Τι επάγγελμα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησουνεφόνο σε αυτό και λέει, είδε ο αμνός του Θεού που έρωνε την αμαρτία του κόσμου. Στη συνέχεια ο αμνός τοποθετείται πάνω στο ιερό δισκάριο που συμβολίζει το Σταύρο ή το παχνί των αλόγων. Έχει επικαιρότητα η δεύτερη ομιλία μας. Όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Ενώ ο τόπος γενικότερα όπου τελείται η προσκομιδή συμβολίζει το σπήρα. Γι' αυτό και είναι κόγχη, σαν σπήρα. Ο αστερίσκος που τίθεται πάνω στο δισκάριο για πρακτικούς λόγους για να μην πέσει το ύφασμα, το κάλυμα του δισκαρίου, του πλακώσει τον αμνό κτλ. Υπάρχει μια απόσταση, πρακτική λόγη, αλλά αναζητείται εκεί ένα συμβολισμό. Ο αστερίσκος λοιπόν που τίθεται πάνω στο δισκάριο, υπεράνω του αμνού, παραπέμπει στον αστέρα των μάγων. Ενώ τα καλύματα του δισκαρίου συμβολίζουν τα σπάρματα με τα οποία περιεχθεί το θείο δέος. Και το θυμίαμα που προσφέρεται κατά το πέρας της προσκομιδής, εικονίζει το λιβάνι και τη μήνα προσέφεραν οι μάγοι κατά την προσκύνηση του δέος. Τέλος, η κάλυψη και η διακριτική παραμονή των δώρων στην προσκομιδή σημαίνουν την περίοδο της αφανούς παραμονής του Κυρίου στη Ναζαρέτ πριν τη δημόσια έναρξη του σωτηρίου έργου του. Μέσα στην προοπτική, αυτά είναι όλα έτσι, γέννηση, σπλήρω, είναι τα περί τη γέννηση. Μέσα στην προοπτική του συμβολισμού των παθών και του οποίου θανάτου του Κυρίου, ο τόπος προσκομιδή συμβολίζει τον Γολγοθά ή τον τόπο της Σταυρώσης. Παίρνουμε τώρα αυτήν τη ρότα, σταύρωση, είναι και ανάλογη συμβολισμή. Η λόγη που χρησιμεύει για την εξαγωγή του αμνού συμβολίζει τη λόγη με την οποία λόγησε την πλευρά του ένα εκ των στρατιωτών. Η εξαγωγή του αμνού, η σταυροειδή χάραξη και η λόγηση του εικονίζουν την αιματηρή θυσία του Κυρίου και όλες τις λεπτομέρειες των φρικτών παθών του. Το ποτήριο εικονίζει το ποτήριο του μυστικού δείπνου. Το δισκάριο που τοποθετεί το αμνό συμβολίζει το νεκροκρέβατο, στο οποίο τέθηκε το αποκαλυφθειλωθέν σώμα του Κυρίου από τους Ιωσήφ Νικόδημο
και μεταφέρθηκε για την ταφή. Είδατε, άμα το πάρουμε από την προοπτική της γεννήσεως, γίνεται η πάχνη, το παχνί. Πάρουμε την προοπτική της σταυρώσεως, είναι ο τάφος. Ενώ ο σπόγκος που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των μερίδων του δισκαλίου παραπέμπει στο σπόγκο με τον οποίο πρακτικά πόρτισαν ξύρει τον Χριστό οι στρατιώτες. Η Θεοτόκος, η οποία παρέμενε καρτερικά κοντά στον σταυρωμένο ιό της, πάνω ήταν κοντά του. Και ήταν αυτή που έμενε μέχρι τέλος δίπλα του. Τώρα βρίσκεται καθήμενη με τη μορφή της τριγωνικής μερίδας στα δεξιά πάνω στο δισκάλιο, στα δεξιά του, δεξιά του. Παρέστη τη Βασίλισσα εκ δεξιότητα. Τα καλύματα του δισκαλίου και του ποτηρίου συμβολίζουν το σουδάριο και τα οθόνια με τα οποία επιδευλήθη το νεκρό σώμα του Κυρίου, ενώ ο αέρας συμβολίζει, είναι το μεγαλύτερο κάλυμα που καλύπτει τα δύο μαζί, την πέτρα με την οποία σφραγίστηκε το τάφος. Η προσκομιδή, ξέρετε, δεν είναι μόνο συμβολισμοί. Παράγει ένα αποτέλεσμα, μία πραγματικότητα. Διότι ο Άγιος Κρίνος δεν είναι αυτό που ήταν πριν την διαργασία της προσκομιδής. Πλέον είναι δώρα, ευλογημένα. Έχουν δεχθεί ένα προαγιασμό και κινούνται σε μια προοπτική καταγιασμού. Δεν είναι ψωμάκι, ούτε κρασάκι. Δεν είναι όμως σώμα και αίμα Χριστού ακόμη. Είναι σε μια προοπτική, σε μια κίνηση. Και αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η έναρξη της Θείας Λειτουργίας, το χάρι σας κάνω έτσι ένα υπόμνημα για να δει τα βήματα της Θείας Λειτουργίας, που είναι και τα βήματα τα δικά μας. Πρέπει έτσι να είναι. Έτσι θα εμπεδωθεί μια πνευματική, πραγματική, ρεαλιστική σχέση με τον Χριστό. Όταν κάτι θέλει στη λειτουργία συμμετέχει διάκονος, τότε προκειμένου να ευλογηθεί από τον ιερέα ή τον αρχιερέα, είναι ένας εσωτερικός μυστικός διάλογος που δεν λέγεται φωνά αυτά, τον ακούει ο λειτουργός, ο αρχιερέας ή ο ιερέας και ο διάκονος, λέγει τα λόγια, καιρός του ποιήσε το κύριο, δέσποτα αγίες δόξου. Συνέχεια ο διάκονος δέχεται την ευλογία. Όμως αυτός ο καιρός που καταξιωρακεί σημαίνει ότι έφτασε ο χρόνος για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, αυτό πραγματικά σημαίνει, σύμφωνα με τον Γερμανό Κωνσταντινούπολο, εικονίζει τον καιρό που προφήτε ο Ισαΐας της γεννήσεως του Προδρόμου και της ενανθρωπίσεως του Κύριου. Γι' αυτό εξάλλου ο ιερέας λέγει χαμηλόφωνα πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, μεταξύ των άλλων και τα λόγια της αγγελικής δοξολογίας κατά τη γέννηση του Κυρίου. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιλύσει ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Τι δουλειά έχουν αυτά τα λόγια? Σε κάθε λειτουργία, πριν την έναρξή της, ο Παπάς λέει χαμηλόφωνα τα λόγια του αγγελικού ύμνου. Διότι μέσα στη λειτουργία θα τον δούμε τον Χριστό να γεννιέται, να ζει, να διδάξει και να ακολουθεί όλα τα βήματα της επικής παρουσίας του. Αντίφωνα μακαρισμή. Τα αντίφωνα που είναι ψαλμική στίχη και καινοδιαθηκική ύμνη, μια ζεύξη παλιάς και Καινής Διαθήκης, μας οδηγούν στην περίοδο της αφανούς βιωτής του Κυρίου στη Ναζαρέτ, αλλά και ακόμη νωρίτερα από τη γέννηση του Κυρίου στην περίοδο πρώτου Ιωάννου του Προδρόμου. Γι' αυτό και η προφητική ψαλμή στίχη αναφέρεται στην έλευση του Μεσσία. Έτσι μας λέει η σχόλη του Νικολάου Καβάσιλου. Οι μακαρισμοί που αναφέρονται στην επιτυχώς ομιλία του Κυρίου, η επιτυχώς ομιλία του Κυρίου είναι το σύνταγμα της χριστιανικής ζωής. Είναι εν συνόψη η διδασκαλία του Κυρίου πάνω στα βασικά θέματα της χριστιανικής ζωής. Οδηγούν τη σκέψη μας στην έναρξη του διδακτικού έργου του Κυρίου. Δυστυχώς σήμερα, λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν ψάχνω τη μακαρισμή. Η μικρά είσοδος. Ποια είναι η μικρά είσοδος? Η είσοδος, η έξοδος, φαίνεται πάρτο με το Ιερό Ευαγγέλιο. Συμβολίζουν την πρώτη δημόσια παρουσία του Χριστού κατά τη βάπτισή του ή την έναρξη του Ευαγγελικού Κηρύγματος.
Και σε κάθε περίπτωση, το Ιερό Ευαγγέλιο, επειδή περιλαμβάνει τα λόγια του Κυρίου, εικονίζει τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και οι πιστοί καλούνται με τον εισοδικό ύμνο. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Πού τον βλέπουμε? Είναι εν το Ευαγγελίο. Δια του Ευαγγελίου βλέπουμε τον Χριστό να περνάει ανάμεσά μας ως διδάσκαλος και φωτιστής μας. Και γι' αυτό οι ιερείς ψάλλουν, ελάτε να τον προσκυνήσουμε. Ακολουθούν οι λαμπάδες. Ο ιερέας ασπάζεται ευλαβώς το Ευαγγέλιο, σαν να ασπάζεται με ευλάβεια τα χέρια ή τα πόδια του Κυρίου. Δεν πρέπει το ιερέας να πάρει το Ευαγγέλιο έτσι, σαν ένα αντικείμενο λειτουργικό από την Αγία Τράπεζα. Μπορεί να το ασπαστεί ευλαβικά, ούτε να το αφήσει έτσι, το ένα αποθέσει. Μπορεί να το ασπαστεί ευλαβικά. Με την μικρά είσοδο πλέον έχουμε συμβολικά, προσέξτε το, συμβολικά παρόντα τον Χριστό εμέσω της Εκκλησίας. Γι' αυτό και μετά τα αυτά τα τροπάρια που ψάλλονται, αναστάσιμο τροπάριο ήταν η Κυριακή, αναφέρονται στον Χριστό, ή λοιπόν αναφέρονται στο πρόσωπο Χριστού, είτε τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, τα είναι δεσποτικές εορτές, είτε στο πρόσωπο της Παναγίας, τα μητροπικές εορτές, πάντα όμως σε σχέση με τον Χριστό, είτε σε διαφόρους Αγίους, καθότι αυτοί εγκορπώθηκαν την προσφερθή σε Χριστό σωτηρία και μπορούν πλέον να πρεσβεύουν στο Χριστό για όλους εμάς. Τα βιβλικά αναγνώσματα ακολουθούν δύο αναγνώσματα. Παλαιότερα ήταν περισσότερα, τώρα είναι μόνο δύο. Απόστολος και Ευαγγέλιο. Το αποστολικό ανάγνωσμα είναι μια πράξη που συμβολίζει είτε την πρώτη αποστολή των μαθητών του Κυρίου για το κήρυγμα ευθύς μετά την εκλογή ή την κλίση τους, είτε την τελευταία μετά την ανάσταση αποστολή τους, τον Κύριο απίθυνται γνωστά λόγια. Πορευθέντες, μαθητές, πάντα έθνη, που απ' σε αυτούς τώρα ο Παντός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτή τη στιγμή πάντα ως έναν την λαμπινή. Η θυμίαση μετά την ανάγνωση του Αποστόλου προετοιμάζει την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου και συμβολίζει την ευωδία της Ευαγγελικής Διδασκαλίας που διασκορπίστηκε σε ολόκληρη την Εκκλησία διαμέσου του κηρύγματος των Αποστόλων, όπως το θυμίαμε σκορπάει παντού, έτσι αυτή η ευωδία της Ευαγγελικής Διδασκαλίας να σκορπιστεί παντού και να φωτίσει τις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο που συνοδεύει την Ευαγγελική Θεϊκή Διδασκαλία. Η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου εικονίζει καθαρά τον ίδιο τον Χριστό που διδάσκει όπως και τότε τα πλήθη. Ξέρετε, κάποια φορά που δίδασκε ο Χριστός, πετάξε μια γυναίκα, λέει: «Μακαρία Κυρία βαστάσου σας και μαστί ου σε θύλα σας». Τον μακάρισε. Ποια γυναίκα ήταν αυτή? Ή έλεγαν και οι μαθητές: «Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ο άνθρωπος τους». Έκπληξη στο άκουσμα της Ευαγγελικής Διδαχής. Εμείς όμως, μετά το Ιερό Ευαγγέλιο, τι λέμε? Δόξα σοι, Παπακώστα, δόξα σοι. Τι λέμε? Δόξα σοι, Κύριε, δόξα. Γιατί? Γιατί μας μίλησε. Πολλές φορές η εκφορά του Ευαγγελικού Λόγου είναι σε πρώτο πρόσωπο. Σας λέω αυτό, κάντε αυτό, σαν ένα καλό. Ξαρτάται να τον βλέπει κανείς. Μια μέρα ένας πνευματικός μου είπε, εκεί μύθι τώρα, ήρθε μια κοπέλα του και μου λέει: «Άκουσα το Ευαγγέλιο και το κήρυγμα που έγινε και αφάσισα να γίνω μοναχή. Ψάχνω παιδί μου, ήταν και μου κρασιάς, παιδί μου, κάνα θέμα μοναχικό, κανένας λόγος να γίνει κανένας μοναχός, τίποτα».